Πρώτα απ' όλα, να ξεκινήσουμε με την βασική ερώτηση που έχουν οι περισσότεροι επαγγελματίες: αν πρέπει κάτι να κάνουν αυτοί ή αν θα τους έρθει αυτόματα η υπεραίωση. Από ό,τι έχει ξαναγγείλει και στον νόμο το Υπουργείο Οικονομικών, το εκαθαριστικό σημείωμα της υπεραίωσης θα υπολογιστεί αυτόματα από το σύστημα της εφορίας και θα αποσταλεί σε όλους τους επαγγελματίες. Αυτό βέβαια δεν πρέπει να μας εφησυχάζει εντελώς, γιατί και σε προηγούμενη περίπτωση που είχε συμβεί το ίδιο, τελικά δεν πήγε σε όλες τις επιχειρήσεις το καθαριστικό σημείωμα, με αποτέλεσμα να πρέπει να κάνουν ήδη κάποια διαδικασία. Αυτή η περίπτωση λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση θα συγκαταλέγονται οι περισσότερες επιχειρήσεις της Ελλάδος, όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εξαιρούνται κάποιες πολύ μεγάλες τραπεζικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Τα ποσά που θα βγαίνουν θα είναι ανάλογα με τον τζίρο της επιχείρησης, θα υπολογίζεται δηλαδή με ένα ποσοστό πάνω στα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης και εκεί θα υπολογίζεται ένας φόρος. Αφορά τα έτη 2000 με 2009 και υπάρχει ένα ελάχιστο πλαφόν ανά έτος που μπορεί να βγει σε κάθε επιχείρηση. Αυτό είναι στα 300 ευρώ στις επιχειρήσεις με βιβλία κατηγορίας Α, στις επιχειρήσεις με κατηγορία βιβλίων Β είναι 500 ευρώ το ελάχιστο για κάθε χρήση και για τους ελεύθερους επαγγελματίες 700, έχουμε διαφοροποίηση μόνο γι' αυτό, και στα γάμα κατηγορίας είναι 700 το ελάχιστο και 1000 για τους ελεύθερους επαγγελματίες με γάμα κατηγορίας βιβλία. Αυτό που αναρωτιέται ο κόσμος, είναι υποχρεωτικό να μπει σε αυτή τη διαδικασία της υπεραίωσης? Θα μπούμε όλοι οι ελεύθεροι επιχειρηματίες ή μόνο όσοι επιλέξουν? Όπως το παρουσιάζει ο νόμος, αν μπει κάποιος στην υπεραίωση, θα πρέπει να μπει για συνεχόμενα έτη. Δεν μπορεί να πει ότι θέλει να κλείσει, παράδειγμα, μόνο το 2003 και τέλος. Θα πρέπει να ξεκινήσει από το 2003 και να φτάσει μέχρι το 2009. Αυτό ίσως εξαναγκάζει κάποιες καταστάσεις για τους επαγγελματίες, αλλά έχει και λογική συνέχεια, γιατί πρέπει να καλυφθεί σε συνέχεια η δραστηριότητα αυτή. Τώρα, κάποιος που εντάσσεται στην υπεραίωση, σημαίνει ότι σβήνεται όλο το αμαρτωλό φορολογικό παρελθόν του μέχρι το 2010. Σε αυτό άλλαξε λίγο ο νόμος από ό,τι τουλάχιστον το περιμέναμε στην αρχή. Ενώ στην αρχή είχαν μιλήσει για καταστροφή των στοιχείων, πράγμα που σημαίνει ότι όντως όλο το παρελθόν εξαφανίζεται από τη στιγμή που δεν μπορούμε να ελέγξουμε κάτι μετά, η εφορία δεν μπορεί να ελέγξει κάτι. Στο νόμο που ψηφίστηκε τώρα αναφέρεται ότι μέχρι το 2005 θα ισχύει αυτό, δηλαδή μέχρι το 2005 μπορούμε να καταστρέψουμε τα στοιχεία, αλλά από εκεί και πέρα δεν αναφέρει κάτι, οπότε προφανώς ισχύουν οι νόμοι που ισχύαν μέχρι τώρα από τον κώδικα, ότι θα διατηρούνται τα στοιχεία από το 2006 και μετά. Πρακτικά αυτό τι σημαίνει? Ότι η υπεραίωση θεωρείται ότι αυτές τις χρήσεις τις έκλεισε, αλλά αν η εφορία έχει κάποιο πληροφοριακό στοιχείο από διασταύρωση με άλλη εταιρεία ή οτιδήποτε, για οποιαδήποτε παράβαση πλαστά εικονικά, θα μπορεί από το 2006 και μετά να ξαναφέρει στο προσκήνιο αυτές τις χρήσεις για μια επιχείρηση. Άρα δεν γλιτώνουμε έτσι κι αλλιώς όποιος μπει στην περαίωση, γιατί μέχρι πρώτη μας λέει, είχαμε ακούσει υπουργούς να λέει ότι από την ώρα που δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, τουλάχιστον να πάρουμε αυτά που μπορούμε να πάρουμε. Κοιτάξτε, σε προηγούμενες περαιώσεις ήταν έτσι. Σε αυτό δεν ξέρουμε πώς θα το αντιμετωπίσει το Υπουργείο. Δηλαδή, μπορεί να λέει ότι δεν καταστρέφουμε τα στοιχεία, αλλά αν τις θεωρήσει κλειστές και προχωρήσει από εκεί και πέρα, όπως έχουν πει ότι θα κάνουν. Γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν θέματα με την εφορία του 2008, του 2009. Βεβαίως, και αυτά συνεχώς πηγαίνουν από χρονιά σε χρονιά χωρίς να τελειώνουν. Η βασική νοοτροπία του Υπουργείου για τη συγκεκριμένη περίωση ήταν ότι ήθελε να δημιουργήσει ένα μηδενικό παρελθόν και να ξεκινήσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της σωστά από εδώ και πέρα. Δηλαδή, επειδή οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είχαν κατά κάποιο τρόπο βαλτώσει στο παρελθόν και δεν μπορούσαν να συνεχίσουν το έργο για το παρόν, ήθελε να ξεμπερδέψει με το παρελθόν και να ξεκινήσει από τώρα που έχουν γίνει πολύ πιο αυστηρά και τα μέτρα και οι ποινές στις παραβάσεις, να ξεκινήσει από εδώ λοιπόν και πέρα σωστά και αποδοτικά τους ελέγχους της. Γι' αυτό ήθελε να εξαφανίσει το παρελθόν. Αν ισχύσει αυτό, δεν θα ασχοληθούν με το παρελθόν, έχουμε δεν έχουμε στοιχεία. Κάποια παγίδα κρύβει η υπεραίωση για κάποιον που θέλει να
σβήσει το αμαρτωλό παρελθόν. Κοιτάξτε. Δηλαδή, σίγουρα θα υπάρχει μία λίστα από ανθρώπους που κατά κάποιο τρόπο παραδέχονται ότι υπάρχει κάποια εκκρεμότητα. Φυσικά και υπάρχουν πολλές υποθέσεις που έχουν μπει για έλεγχο, έχουν φτάσει στα διοικητικά δικαστήρια, έχουν υποχρεώσεις που δεν έχουν εκπληρώσει, όπως να υποβάλουν καθαριστικές ή να υποβάλουν ΦΠΑ. Αυτές όλες οι περιπτώσεις αναφέρονται στον νόμο με ειδικές περιπτώσεις και ειδικές δραστηριότητες που ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να κοιτάξει συγκεκριμένα πώς αντιμετωπίζεται από τον νόμο. Βέβαια και αυτοί υπάγονται στην περίπτωση όσο αναφέρει γενικά ο νόμος, βέβαια με ειδικές περιπτώσεις. Ειδική περίπτωση μπορεί να θεωρηθεί και η αυτοπαιρέωση. Η αυτοπαιρέωση που πολλοί κόσμος την παρακολουθούσε πολλά χρόνια τώρα και την έκανε και την πλήρωνε, γιατί έβγαζε κάποια λεφτά να πληρώσεις παραπάνω πολλές φορές. Είχανε την αγωνία αν σε αυτή την περίπτωση θα μπουν να ξαναπληρώσουν ή θα θεωρούνται κλεισμένοι. Για αυτούς λοιπόν η περίπτωση αυτή μέχρι και το 2007 δεν ζητάει κάτι να ξαναπληρώσουν. Για το 8 και το 9 όμως ζητάει να πληρώσουν, αλλά το μισό από ό,τι θα πληρώνανε χωρίς να έχουν κάνει τον αυτοέλεγχο του 3296 νόμου.